Είπαν ομοιότυπες οι ανακοινώσεις λοιπόν που εξέδωσαν οι δύο πλευρές. Πάμε να δούμε λοιπόν την πλευρά της Άγκυρας Μαρία Ζαχαράκη και τα όσα είπε ο Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά. Λοιπόν, σήμερα συμφωνήθηκε μεταξύ Μητσοτάκη Ερντογάν Ματίνα η επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 16 μήνες μετά, στη συνέντευξη τύπου, είδαμε έναν Τούρκο πρόεδρο, έναν διαφορετικό Τούρκο πρόεδρο, δεν θύμιζε σε τίποτα τον Ερντογάν που εκτόξευε μέχρι και πυράβλους στην Αθήνα, προσεισμών βέβαια. Σήμερα ήταν ένας θετικός Ερντογάν, ένας πρόθυμος να ανοίξει μια καινούργια σελίδα με την Ελλάδα. Από τις δηλώσεις που έκανε, αυτό καταλάβαμε. Η σημερινή συνάντηση, είπε, ήταν μια συνάντηση όπου τέθηκαν ξανά τα θεμέλια αυτής της φιλίας. Και μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο, δήλωσε ότι στόχος του Ερντογάν, στόχος μου, είπε, δεν είναι να αυξήσω τους εχθρούς, αλλά να αυξήσω τους φίλους. Αυτό κάναμε πάντα μέχρι σήμερα και στη σημερινή συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη συζητήσαμε πώς θα ενισχύσουμε αυτήν την περαιτέρω φιλία. Καμία σχέση με τον Μητσοτάκη Σγιόκ. Το εξίσου σημαντικό όμως που είπε ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν και για τα F-16. Έστειλε ένα μήνυμα προς το Κογκρέσο και το ελληνικό λόμπι και είπε από το βήμα του ΝΑΤΟ δημοσίως για πρώτη φορά ότι η Τουρκία δεν είχε ποτέ και δεν έχει ποτέ σκοπό να χρησιμοποιήσει τα F-16 εναντίον της Ελλάδας. Ένα μήνυμα λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα καθησυχαστικό, ένα μήνυμα που ήθελε να ακούσει ο Μενέντες και όλοι οι άλλοι γερουσιαστές που υποστήριζαν ότι ναι, η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-16 γιατί θα τα χρησιμοποιήσει. Άρα τα F-16, Μαρία, που πετάνε πάνω από τα ελληνικά νησιά, δεν είναι επιθετική κίνηση σύμφωνα με την οπτική της Άγκυρας. Σύμφωνα με την οπτική του καινούριου Τούρκου Πρόεδρου, θα έλεγα, Ματίνα, ο οποίος αρχίζει να μιλά τη γλώσσα που η Δύση θέλει να ακούσει. Άρα, ο παράγοντας Ουάσιγκτον έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αυτή τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, γιατί ο καημός του Ερντογάν να αγοράσει πολεμικά αεροσκάφη F-16 κατάλαβε ότι απαιτεί βελτιωμένες σχέσεις με την Ελλάδα, προκειμένου το Κογκρέσο να του εγκρίνει τα F-16. Δεν τον ενδιαφέρει, όπως είπε άλλωστε στη συνέντευξη τύπου, να συγκρουστεί με την Αθήνα. Είδαμε σήμερα, μετά από πολύ καιρό, έναν Ερντογάν συμφιλειωτικό και πιο συζητήσιμο. Και τέλος να πω για άλλη μία δήλωση που έκανε όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι όταν συνέλθει η Βουλή, τότε θα σταλεί το πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δηλαδή τον Οκτώβριο. Ο Τούρκος Πρόεδρος, βλέπουμε ότι ροκανίζει χρόνο προκειμένου να δει αν θα υπάρξουν τα βήματα που φαίνεται ότι του υποσχέθηκαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μοιάζει, Μαρία, μοιάζει να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί πρώτα η σχετική συζήτηση στο Κογκρέσο για να συνεχίσει με την άρση του βέτο και την ακριβώς. Και το πρωτόκολλο για να εγκρίνει να την επικύρωση του πρωτοκόλλου. Δεύτερο βήμα. Ως συνέχεια των διαπραγματευτικών κινήσεων, προφανώς. Mm-hmm. Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs'a yönelik bu F-16'ların gelmesiyle biz bugün Miçotakis'te görüşme yaptık. Bizim düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi düşmanları artırmak değil, dostları artırmaktır. Bizim hedefimiz budur. Ve bugüne kadar da biz hep bunu yaptık. Ve bugünkü görüşmemizde de bu dostluğumuzu nasıl daha fazla perçinleyeceğiz, nasıl bu dostluğumuzu daha da güçlendireceğiz, onun görüşmelerini yaptık. Ve bunun bugünkü görüşme adeta temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. Asla F-16'ların bu istikamette kullanılması diye bir şey söz konusu olamaz. Bugüne kadar olmadığı gibi.